Mati. Mati. Ματίας, Ματίας. Τι ονειρευόσουν, μέχρι και τα αυτιά σου χαμογελούσαν. Ονειρευόμουν. Το ξέχασα, ξέχασα τι ονειρευόμουν. Τόσο γρήγορα. Και έτσι, τώρα ο Σαντιάγκο είναι ερωτευμένος με την Έμα. Δεν ζηλεύω, μόνο που μου την έχει δώσει. Γιατί είμαι από αυτές που τις ξεχνούν εύκολα. Τι λες, παιδί μου, δεν είναι έτσι. Την αλήθεια λέω, μάμα. Πρώτα ο Ματίας δεν θυμάται ότι συναντηθήκαμε στο Μπαριλότσε. Και τώρα του Σαντιάγκο δεν του αρέσω πια. Όμως, ξέρεις γιατί? Όχι, γιατί? Γιατί ήρθε η Έμα και είναι πολύ πιο όμορφη από μένα. Και γιατί εγώ είμαι άσχημη. Όχι, και έτσι ο Σαντιάγκο με ξέχασε εντελώς. Κοίτα, καταρχάς δεν είσαι άσχημη. Δεύτερον, δεν έχει σημασία ποιος είναι άσχημος και ποιος όμορφος. Σταμάτα, και μαμά, έτσι είναι. Εγώ ξέρω. Είμαι άσχημη. Όχι, μη στενοχωριέσαι. Γεια σας. Γεια σου. Κάρμεν, έρχεσαι μισό λεπτό. Πάω να δω τι θέλουν. Σας αφήνω. Γεια σου. Είσαι πολύ ωραία εδώ. Ας πούμε ήμουν αρκετή για να σε ακούσω. Να σου δώσω μια συμβουλή. Μη συγκρίνεσαι μαζί μου. Μείνε με εκείνο το μικρό, το Σαντιάγκο. Είναι ιδανικός για σένα. Κάνετε το τέλειο ζευγάρι. Πάτη, θέλω να σου μιλήσω. Ιδιαιτέρως. Να πάει μόνη στο σχολείο. Όχι, 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 όχι. Θα την πάω εγώ. Δεν θέλω να δει εκείνο το αγόρι. Μα δεν μπορείς να τους εμποδίσεις να βλέπονται. Όπως και να έχει, θα συναντηθούν στο σχολείο. Δεν έχει σημασία. Τουλάχιστον εκεί φαντάζομαι πως δεν θα μπορούν να φιλιούνται. Σταμάτα πια. Αρκετά την έκανες να υποφέρει. Λάουρα, πήγαινε γυρεύοντας. Ηρέμησε, δεν θα καταφέρεις τίποτα αν συνεχίσεις έτσι. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Για πες. Γιατί δεν με πας στη δουλειά και να αφήσουμε τη Ζωζέ να πάει μόνη της. Είναι μεγάλη πια. Καλά, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Αλλά το κάνω μόνο και μόνο γιατί μου το ζήτησες εσύ. Μπαμπά, είμαι έτοιμη. Μπαμπά. Αγάπη μου, ήρθες. Όχι, όχι, φύγε, φύγε, είναι εδώ ο μπαμπάς μου και θέλει. Όχι, έφυγαν, έφυγαν, έφυγαν. Έφυγαν? Ναι, πρέπει να μιλήσουμε. Γιατί? Σήμερα δεν θα πάμε στο σχολείο. Και τι θα κάνουμε τότε? Θα το σκάσουμε. Το φαντάζομαι. Αν τα μάθει όλα αυτά ο Λεάντρος θα μείνει στο δρόμο χωρίς δεκάρα. Αν αποδείξει ότι ήσουν παντρεμένοι ή σε δίγαμε. Αχ, ναι, σε παρακαλώ, μη μου λες, αλλά άσε που έχω δύο συζύγους, οπότε καταλαβαίνεις. Είμαι πολύ αγχωμένη με όλα αυτά, ανησυχώ πολύ. Να σου πω, η Κάρμεν και αυτός είναι μαζί. Φυσικά και είναι μαζί. Είναι ο Μίκη και η Μίνη, το φαντάζεσαι. Δεν χωρίζουν, δεν χώριζαν πριν, δεν χωρίζουν τώρα. Δεν καταλαβαίνω πώς η Κάρμεν χάνει έναν άντρα σε και εμένα. Κοίτα, δεν έχουμε καιρό για δάκρυα. Πρέπει να δράσουμε. Δεν πρέπει να μάθει για τον άντρα μου, γιατί θα μείνω στο δρόμο, κατάλαβες. Τελικά δεν μου έλεγες ψέματα. Ο πατέρας μου ζει. Ναι, το ξέρω, Αντωνέλα. Γιατί δεν θα σου έλεγα ποτέ ψέματα για κάτι τέτοιο. Κοίτα, σου τα λέω όλα αυτά γιατί τελικά είχες δίκιο και εγώ σου φέρθηκα άσχημα. Σου φώναξα και σου τα έψαλα. Συγγνώμη. Κοίτα, δεν έπρεπε να σου το είχα πει αυτό. Τσακώθηκα με τη μαμά μου. Η Ταμάρα στεναχωρήθηκε. Αλλά εγώ ένιωσα ότι έπρεπε να σου το πω. Εντάξει, αλλά ποιος άλλος το ξέρει? Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, κάνε μου μια χάρη, σε παρακαλώ. Κλείσε το μεγάλο στόμα σου και μην το πεις σε κανέναν, γιατί δεν θέλω να το μάθει κανείς άλλος. Μην είναι ήσυχη, δεν θα το πω σε κανέναν. Οκ. Αντωνέλα, δεν σε καταλαβαίνω. Δεν χαίρεσαι που ο μπαμπάς σου είναι ζωντανός? Όχι. Για μένα, ο πατέρας μου είναι νεκρός. Γεια. Γεια. Μου έπεσαν όλα. Πώς είσαι, καλά? Ήθελα πολύ να σου μιλήσω. Α, συνέβη κάτι? Ναι, ναι, συνέβη. Χθες το βράδυ, όταν πήγα να δω τη μητέρα μου, ξέρεις ποιος συνάντησα? Δεν έχω ιδέα. Την Άννα. Την αδερφή της μητέρας μου που πιστεύαμε όλοι ότι είχε πεθάνει. Ναι, ναι. Και στο πλευρό της ήταν ο Μπαρκαρόλη, ο καθηγητής Μπαρκαρόλη που στην πραγματικότητα δεν είναι ο Μπαρκαρόλη, είναι ο ξάδερφός μου. Δεν έκλεισα μάτι όλη νύχτα, καταλαβαίνεις έτσι? Είναι, ναι, απίστευτο. Ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Επειδή ο Μπαρκαρόλη ήταν εδώ. Ναι.
Και εκτός από καθηγητής ήταν... Τι ήταν? Και ξάδερφός μου. Ξάδερφός. Απίστευτο. Ήμασταν εδώ και κανείς δεν ήξερε τίποτα. Εγώ το ήξερα. Το ήξερες? Ναι, το ήξερα. Ήξερες ότι είναι ξάδερφός μου? Ναι, μου το είπε ο Κίκο. Ο Κίκο σου είπε ότι είναι ξάδερφός μου? Ναι. Και ενώ ήξερες την αλήθεια δεν μου την είπες. Εκείνος μου ζήτησε να μην πω τίποτα σε κανέναν και... Επειδή είμαι διακριτική σε αυτά τα θέματα και αφού εκείνος μου το ζήτησε... Α. Τι να κάνω κι εγώ, δεν σου το είπα. Ζάλο, μην το τζικλάς άλλο το Γκουίντο. Μα δεν το τζίκλισα επίτηδες. Πήγα να του μιλήσω και αυτό σε έκανε σαν τρελός. Τι λέει? Έλα, σταμάτα πια, Γκονσάλο. Σας το είπα, δεν πρέπει να βγαίνετε με τα κορίτσια από το σχολείο. Πάψε πια να λες για τα κορίτσια από το σχολείο. Όλη μέρα μαζί τους είμαστε, με ποιες να βγαίνουμε? Μα έχω δίκιο, Γκονσάλο. Αν σκεφτείς αυτό που ναι, έγινε. Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί του. Τα κορίτσια φέρνουν προβλήματα και αυτά από το σχολείο περισσότερα. Εγώ φεύγω, παιδιά, με συγχωρείτε. Περίμενε, θα το στάσω. Πάντα τα λέμε. Γεια. Συγχώρεσε με, Φάντο, σε παρακαλώ, σε κετέφω, σε παρακαλώ. Το ξέρω ότι έσφαλα, το ξέρω και σου ορκίζομαι ότι έχω μετανιώσει, σορκίζομαι. Δεν θέλω να χωρίσουμε, σε παρακαλώ πολύ, συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ. Όχι, δεν θα μπορέσω να σε συγχωρέσω. Φάντο! Αναζήτησες ποτέ την αδερφή σου? Μα αγόρι μου, πώς μπορούσε να την αναζητήσω αφού όλα αυτά τα χρόνια τη θεωρούσα νεκρή? Α, έχεις δίκιο. Μα φυσικά, δίκιο. Έτσι μου είπε ο μπαμπά σου. Στην αρχή μου είπε ότι η θεία σου είχε προσπαθήσει να τον αποπλανήσει. Μετά μου είπε ότι είχε πεθάνει. Οπότε κι εγώ δεν φαντάστηκα ποτέ ότι μου έλεγε ψέματα. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί ο μπαμπάς σκαρφίστηκε ένα τέτοιο παραμύθι? Δεν το καταλαβαίνω. Όχι, ούτε κι εγώ, ούτε κι εγώ σου τορκίζομαι. Θέλω να σου ξεκαθαρίσω ότι το θέμα της κληρονομιάς το χειρίστηκε μόνος του. Γιατί εγώ δεν ήθελα να επέμβω καθόλου. Εκείνος τα κανόνισε όλα όπως ήθελε. Δεν ξέρω τι έκανε. Αλλά να σου ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν ανακατεύτηκα καθόλου, Λεάντρο. Αχ, τι φρίκι, Θεέ μου. Τι είναι όλα αυτά που μας συμβαίνουν, τι ταλαιπωρία. Θέλω να μάθω αν κάτι από όλα όσα έχουμε ανήκει στη θεία και τον Κίκο. Συμφωνείς? Ναι, φυσικά, φυσικά. Καταρχάς δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο μπαμπάς είπε ψέματα και η θεία ζει και δεν έχει τίποτα. Με συγχωρείτε, κυρία. Ναι, Χερμάν. Δόξασε ο Θεός, ο Μπαρκαρόλη δεν είναι στο δωμάτιό του. Ναι. Έψαξα και δεν βρήκα ούτε τα πράγματα. Α, γιατί δεν είναι εδώ? Έφυγε, τι φοβερό. Όμως δεν ήταν ο Μπαρκαρόλη. Είναι ο νηψιός μου, ο Φρανσίσκο Τζινόμπιλι. Γιουτζίνιο Μπαρκαρόλη. Ελάτε και φυσικά. Θέλω να σας διακόψω γιατί βλέπω ότι είστε απασχολημένος με άλλα πράγματα και γι' αυτό δεν θέλω να σας ενοχλήσω. Α, ζηλεύετε. Εγώ να ζηλεύω? Ζηλεύετε. Α, σας παρακαλώ. Ωρα, πολύ. Ναι. 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 Γιατί με κοιτάς έτσι? Γιατί χθες ονειρεύτηκα ότι... Τι? Όχι, άσε, όχι. Μια βλακεία, μη μου δίνει σημασία. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Stop, stop όλα. Ησυχία, παρακαλώ. Προσέξτε τον καθηγητή Φυτό. Σηκωθείτε από τη σκάλα. Έλα, πάμε. Παιδιά, πώς είστε? Καλά. Λοιπόν, ο καθηγητής Μπαρκαρόλη δεν ήρθε ακόμη. Οπότε ας ξεκινήσουμε εμείς το μάθημα. Προηγουμένως όμως θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Το έτοιμά σας να φτιάξετε ένα άλλο γκρουπ δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Και γιατί δεν μπορεί?
Επειδή αίμα δεν μπορούμε να κάνουμε εξαιρέσεις. Τα γκρουπ είναι δύο. Κυλάς διβίνας, κυλάς ποπουλάρες. Και έτσι θα μείνουν. Αχ, θέλω να πεθάνω. Λιάντο, δεν θα μας ξανασυγχωρήσει, Πία. Όχι, φίλε Νάνα. Κυρία, αφήστε με τουλάχιστον να χορέψω με το άλλο γκρουπ. Δεν θέλω να είμαι με την Αντωνέλα. Χόρεψα με τις Λας Ποπουλάρες. Δεν είσαι καλά? Όχι, δεν είμαι καλά. Και τι σε νοιάζει αν είμαι εγώ καλά ή όχι? Συγγνώμη. Άντο, έλα εδώ. Τι έχεις, κούκλα μου? Εσύ και εγώ πρέπει να μιλήσουμε. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Κοίτα, όχι τώρα, γιατί εσύ πρέπει να κάνεις μάθημα και εγώ προτιμώ να μείνω μόνη, εντάξει? Γεια. Οι δυο μας θα γυρίσουμε όλη την Αργεντινή. Ναι, θα ταξιδέψουμε σε όλη τη χώρα από άκρη σ' άκρη μέχρι να δούμε που θα φτιάξουμε το σπίτι μας. Με τα σκυλιά μας. Τα παιδιά μας. Καλά, μην βιάζεσαι και τόσο, Ζωζέ. Ναι, φυσικά. Όμως θέλω να γίνω νέα μαμά. Θα γίνεις μια υπέροχη μαμά. Δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Ποτέ. Θα είμαστε πάντα μαζί. Πάντα. Σου ορκίζομαι ότι θα σε αγαπάω σ' όλη μου τη ζωή. Κι εγώ το ίδιο. Πάλι. Τι έγινε? Ποιος έκανε τη χορογραφία? Τη σκεφτήκαμε όλοι μαζί, Έμα. Και δεν σας βοήθησε κανείς? Ναι, η Κάρμεν, η μαμά της Μάντι. Θα έπρεπε να το περιμένω αυτό. Γιατί το λες αυτό? Καλά δεν το βλέπετε? Είναι εντελώς χαζή, είναι βαρετή, είναι χωρίς έμπνευση. Ακούστε με, έχω μια πολύ καλή χορογράφο που μπορεί να μας βοηθήσει. Πόλη τη λένε. Στοπ! Όχι τη χορογραφία! Όχι! Είναι σαν να την έχει ετοιμάσει ο personal friend μου, Ρίκι Μπασκούς. Δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να κάνω ένα απλό σχόλιο. Όχι, μπορείς, Έμα, αλλά με λίγο σεβασμό για τη δουλειά των συμμαθητών σου. Κοίτα, τη χορογραφία δεν την αλλάζουμε. Αν σου αρέσει, καλώς. Αν όχι... Και αν όχι, μουσική, μαέστρο. Έλατε, πάμε, θέλω να σας το πάμε. Εσύ? Ξέρω ότι κλαις για τον πατέρα σου. Λεάντρο, ευτυχώς που σε βρήκα. Ναι, εδώ είμαι. Ναι, πες ναι, το βλέπω ότι είσαι εδώ και θέλω να σου πω κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Θέλω να σου μιλήσω για τον μπαμπά της Πάτη. Και εγώ να σου μιλήσω για τον μπαμπά της Αντωνέλα.